της Πάφου και της ΑΕΚ. Ο Άρης στη σέντρα αρχίζει λοιπόν τον τέρμι. Με τον Σίντελφελτ να επιχειρεί την μακρινή παλιά. Πάμε στον Χαραλάμπο Τσαλούπη για μια λεπτομέρεια. Έλα, Χαραλάμπε. Είναι λογικό. Για την πίεση του Άρη. Ναι, να δούμε τον Μπαμπίκα και έρχομαι κοντά σου. Γιατί είναι με προϋποθέσεις που γίνεται αυτή η προσπάθεια από το πολύ γρήγορο Μπαμπίκα που δημιουργεί πρόβλημα στην άμυνα του Απόλλωνα και στέλνει απέναντι ευκαιρία. Διώκνει ο Μαυρίας. Σούτα τον Μπράουν έξω. Αυτή είναι η πρώτη καλή φάση στον αγώνα. Σπόλιαρη του έδωσε στήριγμα, αλλά ήταν σε θέση offside. Το Γιανγκό. Πέναλτι. Έχει δώσει πέναλτι στην πτώση του Γιανγκό. Ο Αντωνίου και έχει βγάλει και κίτρινη κάρτα. Εδώ ξανά. Ο Τάσος ο Αυλονίτης είναι ο παίκτης ο οποίος έχει κάνει το πέναλτι. Είδατε και πότε σφύριξε ο διαιτητής. Εδώ 19ο λεπτό λοιπόν με τον Ματίας Πόλιαριτς απέναντι από τον Ιωβάνοβιτς να εκτελεί και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Άρης. Με το 6ο φετινό γκολ του Ματίας Πόλιαριτς ανοίγει το σκορ, αξιοποιεί την πρώτη μεγάλη ευκαιρία που του δόθηκε μέσα από το πέναλτι που κέρδισε ο Γιανγκό και με καλύτερους Ιωνούς συνεχίζει αυτό το κρίσιμο ντέρμπι με τον πρωτοπόρο Απόλλωνα. Δίνεται η δυνατότητα και πάλι στον Άρη να οργανωθεί στην άμυνά του. Έχει απόλυτη ισορροπία μέχρι στιγμής αμυντικά. Όχι τώρα όμως. Γιατί ο Νταμπό θα δώσει την πάσα στον Ογκεντά. Ευκαιρία 1-1. Η απάντηση του Απόλλωνα. Στο 25ο λεπτό. Με το πρώτο γκολ του Ογκεντά. Με την φανέλα του Απόλλωνα στο πρωτάθλημα. Έτσι μπόλικο άγχος που πήγε να δημιουργηθεί. Και στο γήπεδο και στην εξέδρα του. Πολύ ωραίο το γκολ. Δείτε τον Νταμπό. Έτοιμο γκολ. Και άψογο το πλασέ στην απέναντι γωνία. Ο γκολ έγινε το λάθος. Παίκτες του Άρη βγαίνουν με προϋποθέσεις με τον Γιανγκό. Να φτάνει έξω από την περιοχή να γυρίζει. Ο Κβάσουκ έχασε τον κοντρόλο. Ρονκάλια την μπάλα στη συνέχεια. Κλεισμένος. Ο Σπόλιαριτς. Έκοψε, δεν σηκώθηκε το σημειάκι. Αποκρούει ο Ιωβάνοβιτς. Και έχουμε κόρνερ. Δεν υπήρξε offside. Δύο παίκτες έχει στήσει ο Βαν Άλβες στο τείχος. Ενδεχομένως να θέλει αριστερό πόδι από εκεί. Και αυτό συμβαίνει με δύναμη. Η κεφαλιά από παίκτη του Άρη νομίζω ήταν. Και έχουμε κόρνερ, ναι. Με τον Άρη μέχρι το ημίωρο να είναι η ομάδα η οποία είχε την υπεροχή και τον Απόλλωνα τώρα να βγαίνει και πάλι στην επίθεση με τον Γιάνγκα με πολύ καλή προοπτική. Σούτο από τον Γιάνγκα, έξω η μπάλα, out. Άτσαλα έδιωξε ο Κβάσουκ, δεν απομακρυνθήκε η μπάλα από τους παίκτες του Άρη. Ο Αυλονίτης η κεφαλιά, ευκαιρία με τον Ρομπέρς. Έκανε μια άψογο στήλ, ένα δυνατό σούτο, αλλά η μπάλα κόντραρε σε αντίπαλο. Και με τον Χαμάς τώρα Απόλλων να στέλνει την παλιά για τον Αλμπάνι. Κατέβασε πάρα πολύ δύσκολα. Θα γίνει το σούτ. Αποκρούει ο Βαν Άλβες. Σούτ από τον Γιάνκα. Πίσω από το τείχος η ομάδα του Άρη. Ο Κεντά θα κάνει το σούτ. Είναι άστοχος. Χαμάς. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Γιάνκα την κεφαλιά. Το γύρισμα από τον Αλμπάνι στη συνέχεια. Έχουμε out. Ετοιμάζει Μουσούντα στο μεταξύ ο Σπιλεύσκι. Θα πάμε σε λίγο στον Χαραλάμπο Τσαλούπη να μας πει τι ακριβώς σκέφτεται ο προπονητής του Άρη, καθώς εδώ οι παίκτες του απομάκρυναν. Πανήλθε η μπάλα, ευκαιρία με τον Ρομπέρς. Είναι άστοχος. Δεν υπήρξε φάουλ σύμφωνα με τον Αντωνίου. Και ο Μπαμπίκα βγάζει την επίθεση στον Άρη. Έδωσε, για να δούμε την φάση. Διαμαρτυρήθηκαν το απόλαχη. Δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Υπάρχει offside. Υπάρχει offside, η απόφαση του διαιτητή ακολούθησε. Σήκωσε τη σημαία αμέσως ο βοηθός. Είναι οριακή η φάση και θα πρέπει να βοηθήσει, δεν είναι στην ευθεία η κάμερα για να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Στη συνέχεια δόθηκε το πέναλτι. Ναι, έχει σηκώσει το χέρι ο διαιτητής. Είναι offside. Άρα η φάση που ακολούθησε για το πέναλτι είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Και βγαίνουν και οι γραμμές. Μπαμπίκα. Μπράουν έτοιμος για το σουτ. Προτίμησε την πάσα στον Τζαβέ. Θα κάνει το σουτ στο δοκάρι. Δεν ξέρω να κούμπησε και ο Ιωβάνοβιτς. Out είναι η μπάλα. Απομακρύνθηκε για να φτάσει στον Χαμάς και πάλι ο Ψύχας έχοντας χώρο για τη σέντρα. Προτιμά να τριμπλάρει ο Πέτρο Ψύχας. Αποφεύγει και τον Μπράουν. Το σουτ με το δεξί δεν ήταν καθόλου καλό. Βλέπει το ρολόι του ο διαιτητής της αναμέτρησης. Σφύριξε για τελευταία φορά Απόλλων Άρης το 1-1. Με την ομάδα του Τσόρνικερ να φτάνει στους 50 βαθμούς και τον Άρη στους 44 και να ισοβαθμίσει τη δεύτερη θέση με το Αποέλ.